Καλώς ήρθατε στην εκκλησία της Βασιλικής της Γεννήσεως, στο δεύτερο παγκόσμιο προσκύνημα. Πείτε, Σεβασμιότατε, μερικά στοιχεία σε ό,τι αφορά αυτόν τον υπέροχο, αυτή την υπέροχη βασιλική της γεννήσεως. Η βασιλική αυτή που βλέπουμε κτίστηκε από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ποια περίοδο? Τέταρτος αιώνας. Τέταρτος αιώνας μετά Χριστόν. Και μετά ο αυτοκράτορ Ιουστινιανός. Και αυτός την εκαλόψε την εκκλησία. Και ο κάθε αυτοκράτορας του Βυζαντίου προσπάθησε να προσφέρει κάτι για να γίνει η εκκλησία ωραιότερη από ό,τι ήταν. Και πώς βρέθηκε το σπήλαιο? Το σπήλαιο ήταν γνωστό ότι από τους χριστιανούς της εποχής εκείνης, ο τόπος της γεννήσεως. Και το σημείο αναφοράς για την Αγία Ελένη, ποιο ήταν, για να ξέρουν ακριβώς? Διότι οι χριστιανοί ξέραν όταν ότι στο σημείο επάνω της γεννήσεως είχαν κτίσει οι ειδωλολάτρες ένα βωμό. Και βάσει αυτών των στοιχείων ήρθε η Αγία Ελένη και ανακάλυψε το σπήλαιο της γεννήσεως. Γίνανε ανασκαφές δηλαδή και ανακαλύφθηκε... Ναι, κάτι τέτοιο. Ανακαλύφθηκε το ακριβές σημείο. Το ακριβώς σημείο, μάλιστα. Πάντως αυτό, Σεβασμιότατε, αν μου επιτρέπετε και πάλι, που με εντυπωσιάζει πολύ ερχόμενος στο προσκύνημα αυτό, το σημαντικό προσκύνημα, συνειδητοποιώ κάτι το οποίο εμένα με διδάσκει ισχυρά σε ό,τι αφορά τον Θεό, τον Χριστό, και θα ήθελα βέβαια τη δική σας γνώμη σε αυτό, αν ορθώς το καταλαβαίνω, ότι τα δύο πιο σημαντικά, που είναι η αρχή και το τέλος της κτιστής πορείας του Θεανθρώπου, μας παραδειγματίζει με την τέλεια σοφία του Θεός με τον καλύτερο τρόπο. Ήρθε με τον πιο ταπεινό και έφυγε με τον πιο ταπεινό τρόπο. Και αυτό εμένα με παραδειγματίζει πολύ. Φαντάζομαι πως ορθά το καταλαβαίνω. Θα λέγαμε πως αυτό είναι και το σημείο αναφοράς που ο Θεός... Πολύ σωστά το καταλαβαίνετε και πολύ σωστά το εκφράζετε. Ήρθε σαν ο πιο ταπεινός άνθρωπος στη γη. Και έφυγε ταπεινωμένος. Και έφυγε... Αλλά δοξασμένος. Δοξασμένος με την ανάστασή του. Σήμερον γεννάτε εκ Παρθένου, ο δρακί την πάσαν έχων κτίσει.
στερεώσας τους ουρανούς πάλε καταρχάς εκμαζών γαλατρέ. Παιδίων νέων ο πρώτος.